Είναι λίγα μόνο λεπτά από τον εντοπισμό και την σύλληψη του δώρου Θεοφάνους στην περιοχή του Αγίου Τίχωνα στη Λεμεσό. Οι άντρε τη δύναμη οδηγούν τον Ισοβίδη στο περιπολικό και αν αυτοί παρευρισκόμενοι παρακολουθούν και καταγράφουν τη σύλληψη με τα κινητά του τηλέφωνα. Υπάλληλο περιπτέρου είναι σύμφωνα με πληροφορίε το πρόσωπο που αναγνώρισε τον 42χρονο Ισοβίτη όταν αυτό πήγε ω πελάτη. Ειδοποίησε τι αρχέ και τότε πάνω πλά μέλη τη δύναμη, μεταξύ των οποίων και μέλη του ειδικού αντιτρομοκρατικού ουλαμού, χτένισαν την περιοχή και τελικά κατάφεραν να τον συλλάβουν λίγο πριν τι 5 και 30 το απόγευμα. Σε έρευνα στην οποία υποβλήθηκε μετά τη σύλληψή του, δεν εντοπίστηκε στη κατοχή του οτιδήποτε επιλήψιμο. Αξιολογήθηκαν δεκάδε πληροφορίε στη βάση των οποίων διενεργήθηκαν επιχειρήσει και πραγματοποιήθηκαν βασικά наверное σε διάφορους χώρους και υποστατικά σε αυτή την αυλή σπιτιού στην παραλιακή Λεμεσό φαίνεται ότι κρυβόταν τουλάχιστον τι τελευταίε ώρε πριν από τη σύλληψή του ο Κομωτή. Πρόκειται για χώρο με ψηλού θάμνου και δύο επίπεδα αυλή. Αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσει ώστε να ξακριβωθούν οι συνθήκε απόδραση του, καθώ επίση οι κινήσει αλλά και οι χώροι ενδεχομένω διαμονή του μετά την απόδρασή του και κατά πόσο εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο 42χρονο αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου Πάφου για την εξασφάλιση διαταγμάτων προσωποκράτηση του. Μπορεί οι αρχέ να κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη, ωστόσο η απόδρασή του είναι ένα γεγονό που δεν αναμένεται να ξεπεραστεί με τον εντοπισμό του. Έφερε τα πάνω κάτω και σε πολιτικό επίπεδο, με τι πληροφορίε να θέλουν μεγάλε αλλαγέ όσο αφορά την ηγεσία των φυλακών, όσο και τη αστυνομία, με την επιστροφή του Πρόεδρου Χριστοδούληδη στην Κύπρο, ο οποίο, όπω αναφέρουν κυβερνητικέ πηγέ, αναμένεται να λάβει καθοριστικέ αποφάσει. Το κλαδικό σύμβουλο δεσμοφυλάκων τη Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα εκφράζει την πλήρη στήριξή του στον αναπληρωτή διευθυντή του τμήματο φυλακών, Χάρη Φιλιππίδη, ο οποίο κινδυνεύει με τερματισμό του διορισμού του μετά από πρόσφατη απόδραση βαρύ ποινήτη. Ο κύριο Φιλιππίδη έχει επιδείξει εξαιρετικό επαγγελματισμό, εργαζόμενο ακατάπαυστα για την αναβάθμιση του τμήματο. Η ευθύνε όσο αφορά την απόδραση του Ισοβίτη κάτω από την μύτη μελών τη αστυνομία και δεσμοφυλάκων, σύμφωνα με πηγέ, μοιράζονται στα δύο. Γι' αυτό και τι συνέπειε αναμένεται να υπομιστούν τόσο ο αρχηγό τη δύναμη, όσο και ο αναπληρωτή διευθυντή των φυλακών, με το μέλλον του να μοιάζει δυσιονό. Συνδυόμαστε τώρα με τον αντα... ανταποκριτή μας τηλεμεσό.